πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερος, λέμε, χρησιμοποιούμε κάθε φορά όταν θέλουμε να οργανώσουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Τα τελευταία 3 χρόνια που έχουμε μπει και εμείς στο χάρτη των αποκριάτικων εκδηλώσεων της Κρήτης, προσπαθούμε να βάλουμε τη φαντασία μας και να δημιουργήσουμε καινοτόμες δράσεις όπως θα αναδείξουν τον τόπο μας. Λοιπόν, τι κάνετε τώρα στην πόλη, πώς προετοιμάζεστε, για πείτε μας λίγο. Μαθαίνω για στολισμούς, μαθαίνω για event, για φαντασμαγορικές εκδηλώσεις. Άγιος Νικόλαος, να, εμείς βλέπουμε τώρα και πλάνα από το Σάββατο. Τι συνέβη, είχαμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση με μια μουσική έτσι, εκδήλωση. Ξεκινήσαμε... Κώστας Μπίγαλης, νομίζω, Κώστας Μπίγαλης και Πολίνα. Και Πολίνα. Και Πολίνα. Και Πολίνα. Νομίζω ότι προηγούμενο Σάββατο ξεκινήσαμε το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Αγίου Νικολάου με μια, την έναρξη των εκδηλώσεων, με μια έτσι, πολύ ιδιαίτερη συναυλία, μπορώ να πω, βγαλμένη από τη δεκαετία του 80, με πολύ σημαντικούς καλλιτές. Αυτή την περίοδο, αυτά είναι που θέλει να ακούει ο κόσμος. Ναι, νομίζω ότι... που ξυπνούν μνήμες, φέρνουν μια άλλη εποχή της χώρας μας στο προσκήνιο. Νομίζω ότι και τα συγκεκριμένα μουσική πρόσωπα έχει. Πέρα από την μουσική έχουν ταυτιστεί με χαρούμενα και έτσι. Πολύ γνωστά τραγούδια και νομίζω ότι αποδείχθηκε και από τον κόσμο που συμμετείχε παρόλη τη βροχή που έρχνε να καθίσει καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας και το κέφι ήταν πολύ μεγάλο δίνοντας έτσι την αφορμή για να ξεκινήσουμε τις εκδηλώσεις μας. Ξεκινήσαμε στις 15, αλλά έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και προκαλούμε και προσκαλούμε οποιονδήποτε να το επισκεφτεί. Ξεκινώντας στις 15, τη συναυλία ήταν η προηγούμενη, όπως είπα πριν, και Τσικνοπέμπτη στις 20 του μήνα σας καλούμε στην πλατεία της Νεάπολης, που πολύ ωραία, σε συνεργασία με τους νέους Νεάπολης, θα ψήσουμε και θα διασκεδάσουμε με μουσική. Αποκριάτικο αγώνα, Funny Run. Εξηγήστε μας, τι ετοιμάζετε. Funny Run είναι ο πιο αστείος αγώνας, νομίζω. Δεν μας ενδιαφέρει ο νικητής. Δεν εγγυόμαστε για την ψυχική υγεία των συμμετεχόντων και θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Γίνεται για τρίτη χρονιά. Είναι ένας αγώνας που είναι περίπου 1 χιλιόμετρο. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει. Να πούμε ότι μας ενδιαφέρει ποιος θα επιβιώσει. Θα είναι όλοι μασκαρεμένοι. Τι θα γίνεται ακριβώς. Είναι προαπαιτούμενο κάτι που να κάνει φασαρία και να φοράνε περούκα. Άρα θα σηκώσετε τον Άγιο Νικόλαο στο πόδι. Είναι μια ήσυχη πόλη ο Άγιος Νικόλαος. Θέλουμε να σταματήσει να είναι ήσυχη και θέλουμε να την ξεσηκώσουμε στο πόδι. Αυτός είναι ο σκοπός μας και όλες αυτό το πρόγραμμα νομίζω πως αυτή την κατεύθυνση κινείται. Άρα, Funny Run είναι η τρίτη χρονιά. Θα ξεκινήσουμε από την Κυτροπλατεία με πολύ σημαντικούς παρουσιαστές και διοργανωτές, το Funny Λαμπρόπουλο και τον Νίκο Ράπτη, γνωστούς στο ιντερνετικό κοινό και όχι μόνο. Με όλο το χιούμορ και όλη τη διασκέδαση που θα θέλουμε να προσθέσουμε σε αυτή την εκδήλωση. Μια διαφορετική εκδήλωση, ένας διαφορετικός αγώνας δρόμου που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να συμμετέχουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βλέπουμε και εικόνες όση ώρα εσείς μιλάτε από το τι συνέβη πέρυσι. Νομίζω είναι την ημέρα των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Είναι την προηγούμενη. Την προηγούμενη. Είναι προεόρτια. Τα προεόρτια. Δηλαδή. Τα προεόρτια κοιτάξτε τι συνέβαινε πέρυσι στον Άγιο Νικόλαο και αναλογιστείτε τι θα γίνει φέτος. Νομίζω είναι εικόνες που καταγράφονται. Με ένα μοναδικό τρόπο, δεν έχω δει εγώ συγκεκριμένα άλλη ελληνική πόλη ή σημείο έτσι ώστε και γεωγραφικά να συνδυάζει τα πάντα, λίμνη, θάλασσα, ομορφιά, ιστορικότητα, παράδοση, καρναβαλικές εκδηλώσεις, event πάνω στη θάλασσα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται και φαντασμαγορικό σύνολο γενικότερα να είναι αυτό το δέσιμο που δημιουργείται με τις εκδηλώσεις. Πέρυσι προσπαθήσαμε για πρώτη φορά να κάνουμε το θαλασσινό καρναβάλι, νομίζω πέτυχε και τη συμμετοχή κόσμου. Όχι, πέτυχε, δεν βλέπουμε εδώ πέρα έτσι, τίποτα. Άρα φέτος θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, να το οργανώσουμε καλύτερα και να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε σε όλους που θα επισκεφτούν την πόλη, αλλά θα συμμετέχουν και στις ομάδες του καρναβαλιού, να είναι μια πολύ έτσι χαρούμενη διάθεση να συμμετέχουν, να περάσουν καλά και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πώς στείνεται αυτή τη στιγμή το αποκριάτικο ανάγλυφο της πόλης, τι κάνετε, ποιες είναι οι κινήσεις που κάνετε σε καθημερινό επίπεδο, πώς προετοιμάζετε την πόλη για αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο πραγματικά θα προσελκύσει κόσμο. Έχουμε συνηθίσει στο Ρέθυμνο, έτσι, που προσελκύει ότι... απόλυτη την Ελλάδα. Έχει αρχίσει και ο Άγιος Νικόλαος σιγά σιγά και ανεβαίνει στο επίπεδο. Και δεν ξέρω ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες κάνετε, αυτές που σκέφτεστε να είναι ιδανικές, έτσι ώστε να έρθει και περισσότερος κόσμος. Ωραία. Επικοινωνιακά προσπαθούμε λίγο να αναβαθμίσουμε και να κάνουμε περισσότερες δράσεις με γνωστούς
γνωστές συναυλίες και ναι. ένα πλούσιο πρόγραμμα που θα έχει καθ' όλη τη διάρκεια των αποκριάτικης περίοδου κάποιες δράσεις όπως ανέφερα. Επίσης να αναφέρω ότι στις 23 του Φλεβάρι πραγματοποιείται το πρώτο καρναβάλι στην περιοχή που είναι το καρναβάλι της Νεάπολης που γίνεται στην πλατεία της Νεάπολης. Ήδη πολλές ομάδες συμμετέχουν και εκεί, άρα δημιουργούμε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που καλύπτει όλες τις ανάγκες. Προετοιμάζουμε στις διαδικασίες έχουν μπει και οι επαγγελματίες που είναι πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάνε πάρα πολύ στη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων με τα δικά τους πάρτι, τα δικά τους οργανώσεις ομάδων και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην επιτυχία. Ο Δήμος δίνει το έναυσμα και νομίζω ακολουθούν και οι πολίτες μαζί με τα καταστήματα και τις επαγγελματίες της πόλης να αναδείξουν και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Άγιο Νικόλαο. Εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί σας είδα ότι κάνατε μια πολύ στοχευμένη συζήτηση, συνάντηση με κάποιους παραγωγικούς φορείς της πόλης ναι, ναι. και όχι μόνο, και με φορείς της αγοράς. Δηλαδή πάτε πολύ οργανωμένα αυτή τη φορά. Φαντάζομαι ότι ο κάθε επιχειρηματίας και ο κάθε πολίτης είναι έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό από όλες τις απόψεις για να κερδίσετε το στοίχημα, που είναι ένα μεγάλο. Αυτό είναι, αυτό είναι. Θέλουμε να κερδίσουμε το στοίχημα και ένας μόνος του δεν μπορεί. Όταν πάμε συντονισμένα, οργανωμένα και όλοι μαζί, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Σήμερα έχουμε την πρώτη συνάντηση των ομάδων, έστω να υπάρξει μια ενημέρωση και να δούμε τα ζητήματα ασφαλείας και όλα αυτά που χρειάζεται. Γιατί όταν μιλάμε για θαλασσινό καρναβάλι, η ασφάλεια των συμμετεχόντων και των, είναι προτεραιότητες, ώστε να δούμε και ζητήματα που μπορούν να προκύψουν να τα λύνουμε νωρίς, ώστε να είναι μια ευχάριστη. Αν και είστε συνηθισμένοι ακόμα και στα μέτρα ασφαλείας, έχετε κάνει και φοβερές διοργανώσεις, ακόμη και αθλητικές το προηγούμενο διάστημα, που δεν ακούστηκε και δεν έγινε το παραμικρό. Νομίζω ότι η συμμετοχή όλων και η βοήθεια όλων και των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και του κόσμου πολλών εθελοντών, βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε ωραίες εκδηλώσεις που θα έχουν ασφάλεια, που θα τις ευχαριστιέται ο κόσμος και θα δίνουν μια άλλη εικόνα για τον Άγιο Νικόλαο προς τα έξω. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό. Το καρναβάλι δεν ήταν κάτι που το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν στις επιλογές των κριτικών. Ελπίζω να μπει και αυτό σιγά σιγά με τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι μας να μπουν και αυτές στις καρδιά όλων των κριτικών. Καθαρά Δευτέρα θα έχουμε κάτι. Εννοείται. Τι θα συνεχίσουμε καθαρά Δευτέρα. Σε συνεργασία έχουμε τρεις επιλογές στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Πραγματοποιείται κούλουμα στην Ελούντα, η καθαρά Δευτέρα στην Πρίνα και στο Σύση Φασολάδα. Άρα οποιοδήποτε μπορεί να επισκεφθεί στον Άγιο Νικόλαο θα έχει ένα πλούσιο τριήμερο με πλούσιες δράσεις και θα μπορεί να συνδυάσει και την καθαρά Δευτέρα με μια διασκέδαση είτε σε οποιαδήποτε μέρη, είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση. Μπράβο σας κύριε Αλεξάκη, μπράβο στο Δήμο Αγίου Νικολάου, μπράβο σε όλους τους πολίτες, τους παραγωγικούς φορείς, τους επιχειρηματίες που όλοι μαζί μια γροθιά πάτε να δώσετε κάτι εντυπωσιακό για μια ακόμα χρονιά. Εμείς είμαστε εδώ να τα λέμε τακτικά. Το ξέρουμε, ευχαριστούμε. Ούτως ή άλλως, να στηρίξουμε και αυτή την προσπάθεια που η αλήθεια είναι δεν χρειάζεται και πολλά-πολλά. Ο κόσμος έχει πάρει ήδη μια γεύση τις προηγούμενες χρονιές. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Κάθε χρόνο και καλύτερα με περισσότερο κόσμο. Πού θα το πάτε τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχαριστούμε και το κανάλι που πραγματικά στηρίζει την προσπάθεια και νομίζω ότι είναι αρρωγός σε όλες τις προσπάθειες που κάνουμε. Τόσο στα πολιτιστικά και στα αθλητικά γεγονότα και νομίζω ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάδειξη όλων αυτών που κάνουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.